Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για την αγαπημένη σειρά Σασμός. Πάμε να δούμε τι θα παρακολουθήσουμε. Όπως θα δούμε, ο Νικηφόρος, γεμάτο ενθουσιασμό και αγωνία, αποφασίζει να εκδικηθεί για τον τραγικό θάνατο του Βασίλη Σταματάκη, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη φυλακή, αφότου φωτογραφίες αποκάλυψαν τον Παύλο ως ηθικό αυτουργό. Με όπλο στο χέρι, κατεύθυνε τις σφαίρες και απένιμε δικαιοσύνη, αλλά η οργή του θα τον οδηγούσε σε μια μοιραία σύγκρουση. Το αίμα του Νικηφόρου βράζει και η απόφασή του να αντιμετωπίσει τον Παύλο είναι ακλόνητη. Ωστόσο, η πορεία του τελειώνει άδοξα, όταν δέχεται σφαίρα από τον Λάζαρο, τον ξάδερφο του Παύλου, που προσπαθεί να τον προστατεύσει. Ο Νικηφόρος διακομίζεται στο νοσοκομείο ψυχοραγώντας, ενώ η Βασιλική, ενημερωμένη για το τραγικό ατύχημα, σπέβδει στο πλευρό του γιού της. Εκεί προλαβαίνει να τον δει πριν φύγει από τη ζωή και αφήσει την τελευταία του πνοή. Η οικογένεια των Σταματάκηδων βυθίζεται στο πένθος. Η βεντέτα ξεκινάει ξανά και η άνω πορεία μετατρέπεται σε ένα μέρος όπου το μίσος για τη δίψα της εκδίκησης κυριαρχούν. Ο φόνος του Νικηφόρου από το χέρι του Λάζαρου, καθώς και το μήνυμα που κατηγορεί τον Παύλο για το θάνατο του Βασίλη 22 χρόνια πριν, αναζωπυρώνουν την έχθρα μεταξύ των δύο οικογενειών και καθιστούν αναπόφευκτη τη συνέχιση του κύκλου βίας. Ολόκληρο το χωριό θρυνεί την αδικαιολόγητη απώλεια του Νικηφόρου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί με τρόμο την επικείμενη έναρξη της βεντέτας. Η Βασιλική τώρα είναι στη χειρότερη κατάσταση από όλους. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχει χάσει το μοναχογιό της. Το μίσος την κατακλείζει και ο μόνος τρόπος είναι η εκδίκηση. Να πληρωθεί ο δολοφόνος με το χειρότερο τρόπο. Αναζητά αίμα, καλώντας το σύζυγό της ο Μαθιό να εκτελέσει το φωνιά του γιού τους. Ο Μαθιός, σοκαρισμένος από την αλλαγή στη σύζυγό του, απορεί πως μια γυναίκα μεταμορφώνεται σε έναν άνθρωπο που επιζητεί αίμα για αίμα. Η Βασιλική, αλλάζοντας πλέον πρόσωπο, εμφανίζει μια μεγάλη σκληρότητα. Στις επόμενες μέρες, ο Λάζαρος κρύβεται, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψή του και τα αντίπεινα των Σταματάκηδων, οι οποίοι τον αναζητούν. Ωστόσο, η Βασιλική ανακαλύπτει την κρυφή του κατοικία και χωρίς δεύτερη σκέψη πηγαίνει να το συναντήσει, αποφασισμένη πλέον για όλα. Πραγματικά, η γυναίκα, εξασθενημένη από τον πόνο του χαμού του Νικηφόρου, βάφει τα χέρια της με αίμα, το αίμα του εχθρού της. Ο Λάζαρος πεθαίνει και η Βασιλική βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ. Ωστόσο, πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει πλήρως τι συνέβη, ένα άλλο νέο έρχεται να ανατρέψει τη ζωή της. Ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, φέρνοντας ένα μωρό στον κόσμο που φαίνεται να της δίνει ελπίδα για το μέλλον και έναν λόγο για να συνεχίσει να ζει. Το που θα ζει όμως δεν το γνωρίζουμε, γιατί μπορεί να είναι φυλακή. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!